Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε όλα τα μέσα στο κάλεσμα και το προσωπικό μου και της παράταξής μου προκειμένου σήμερα να ανακοινώσω την κάθοδό μου στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν έκπληξη, μολονότι η κοινή γνώμη ρωτούσε. Θα είναι υποψήφιος ο Διακομιχάλης, δεν θα είναι. Κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να υπολογίσουν καλύτερα τα τοπικά πολιτικά πράγματα θα είχαν τη δική τους άποψη. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ τώρα, δεν είναι έκπληξη, κάνω πάνω τις εκλογές τις δημοτικές και θα δικαιολογήσω γιατί δεν είναι έκπληξη η κάθοδος η δική μου και της παράταξής μου. Και επειδή θέλω να κρυβολογήσω, να μου επιτρέψετε από τις ελάχιστες φορές που μιλώ με χειρόγραφο, αλλά θέλω αυτό επειδή είναι μια μεγάλη στιγμή και για μένα και για την παράταξή μου και για τον τόπο να ακριβολογήσω διαβάζοντας το κείμενο που λέω γιατί κατεβαίνουμε σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Γιατί διεκδικούμε πάλι την εμπιστοσύνη του καλλιμνιακού λαού. Όταν στις εκλογές του 2019 λέγαμε ότι είναι η τελευταία φορά που διεκδικούμε την ψήφο του καλλιμνιακού λαού, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα επακολουθούσε. Αφενός, ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο ως παράταξη είχαμε μόνο 6 δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο 27, δημοτικό συμβούλιο αναποτελεσματικό και πολλές φορές εχθρικό λόγω της απλής αναλογικής, υπάκουο στις όποιες διαθέσεις κάθε παράταξης, μικροπαραταξιακές ή και προσωπικές και αφετέρου μια διετής πανδημία η οποία ανέστειλε κάθε προσπάθεια αποτελεσματικής δίκης του Δήμου και η οποία μας ανάγκασε να προτάξουμε τις υγειονομικές ανάγκες των συμπατριωτών μας έναντι όλων των άλλων. Παρ' όλα αυτά, δουλέψαμε στους τομείς που μας επέτρεπαν οι συνθήκες αυτές. Σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε 51 προγράμματα και δράσεις ως Δήμος και 14 προγράμματα και δράσεις ως ΔΕΙΑ. Αρκετά από τα οποία υλοποιήθηκαν, άλλα υλοποιούνται, άλλα βρίσκονται στο στάδιο των διακηρύξεων και των διαγωνισμών και μερικά στο στάδιο της διεκδίκησης. Δεν ολοκληρώσαμε το έργο μας. Δεν ήταν στο χέρι μας γιατί δεν είχαμε πλειοψηφία και αναγκαζόμασταν να επαναλαμβάνουμε χωρίς κανένα σοβαρό λόγο από τις αντιπολιτεύσεις ξανά και ξανά συνεδριάσεις οι οποίες τελικά καθυστερούσαν το έργο μας με εξαίρεση την παράταξη του κ. Μπούκη. Σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε καθοριστικά έργα για την ανάπτυξη του νησιού μας, όπως η Σχολή Μηχανικών για την οποία εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα και δεν επιλέξαμε την ίδρυσή της με διάταξη νόμου. Αγοράσαμε το κτίριο και είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των σχετικών μελετών προκειμένου να προσαρμοστεί το κτίριο στις διδακτικές ανάγκες της σχολής. Το τεράστιο πρόγραμμα αντιμετώπισης των κατολιστήσεων από το οποίο κινδυνεύουν όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και κάθε είδους ανάπτυξη στο νησί. Η αποκατάσταση των μήλων της Χρυσοκαιριάς, ένα έργο εμβληματικό για το νησί μας που ήδη εκτελεί. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τις μελέτες για τα απορρίμματα τις οποίες ανακοίνωσα, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με την ευθύνη του καθηγητή Λέκα και παραλαμβάνουμε σε λίγες μέρες εντός του Σεπτεμβρίου την μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της Πόθιας. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο τη διακήρυξη και τον διαγωνισμό για το έργο του λιμανιού και καταθέτουμε μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου το τεράστιο πρόγραμμα ΣΒΑΑ που θα αλλάξει τον αστικό ιστό του νησιού μας. Για το λιμάνι η συνεργασία με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κύριο Μπούκη, είναι αγαστή όλα αυτά τα χρόνια. Αποφασίσαμε λοιπόν όλο αυτό το έργο για το οποίο κοπιάσαμε,
ακόμα και πάνω από τις δυνάμεις μας, να το φέρουμε εις πέρας και να παραδώσουμε το νησί όπως το ονειρεύονται όλοι οι συμπατριώτες μας. Το νέο εκλογικό σύστημα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης του Δήμου, που είναι, θα έλεγα, και το μεγάλο ζητούμενο, αποτελεσματικότητα, σταθερότητα. Αφού ο πρώτος συνδυασμός θα εκλέξει 15 δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο 27. Ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι η σταθερότητα και η συνέχεια του έργου που ξεκίνησε, χωρίς νέους πειραματισμούς και αλλαγές στην πορεία που πλήρωσε ακριβά ο τόπος. Για αυτούς τους λόγους συνθέσαμε ένα θαυμάσιο ψηφοδέλτιο από νέα στελέχη, επιστήμονες και ανθρώπους εργασίας με όρεξη για δουλειά και διάθεση προσφοράς, που με τη βοήθεια έμπειρων και δοκιμασμένων στελεχών εγγυώνται τη σταθερότητα, τη διεκδικητικότητα και την αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση του έργου μας. Στις 30 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 το βράδυ, στο κέντρο πολιτισμού και ιστορίας του τόπου μας, στο ισόγειο του αναγνωστήριου, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, θα παρουσιάσουμε τον συνδυασμό μας στο σύνολό τους. Ουσιαστικά για μας ξεκινά από σήμερα η προεκλογική εκστρατεία. Εγώ ως παλιότερος κάνω έκκληση σε όλους τους συνδυασμούς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας με ήπιο τρόπο, χωρίς ένταση, ώστε να καταλάβει ο καλλιμνιακός λαός τι του λέει η κάθε παράταξη. Εμείς θα πορευθούμε με αυτό τον στόχο. Ο στόχος για μας είναι ένας: σταθερότητα, σταθερότητα, σταθερότητα. Ο τύπος δεν αντέχει πισωγυρίσματα, γιατί τα πισωγυρίσματα τα πλήρωσε και έχουν μεγάλο κόστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η δήλωση που κάνω σήμερα και εύχομαι σε όλους καλό αγώνα και στα μέσα ενημέρωσης που έχετε κι εσείς το δικό σας αγώνα. Εύχομαι με τον πιο αντικειμενικό τρόπο, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, να καλύπτετε τα όσα θα λέγονται και τα όσα θα συμβαίνουν στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ.